Μιχαίας κεφάλαιο πρώτο. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στο Μιχαία το Μοραστήτη την εποχή των βασιλέων του Ιούδα Ιωθάμ, Άχαζ και Εζεκία. Ο Κύριος του φανέρωσε με όραμα το μήνυμά του για τις πόλεις της Σαμάριας και της Ιερουσαλήμ. Τιμωρία της Σαμάριας για την ειδωλολατρεία της. Ακούστε όλοι οι λαοί, η γη και κάθε τι που ζει πάνω σε αυτήν, προσέξτε. Ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός θα είναι ο κατηγορός σας, ο Κύριος από τον Άγιο του Ναό. Ο Κύριος βγαίνει από τον Άγιο τόπο του και κατεβαίνει και βαδίζει πάνω στα υψώματα της γης. Λιώνουν κάτω από τα πόδια του τα βουνά σαν το κερί μπρος στη φωτιά. Και σκίζονται κοιλάδες όπως όταν τα νερά από τις βουνοπλαγιές κατρακυλούν. Ο Κύριος λέει, «Όλα αυτά θα τα κάνω γιατί του Ιακώβ η απόγονη είναι ασεβής, το βασίλειο του Ισραήλ αμαρτωλό. Ποια είναι η αιτία της ασέβειας του Ισραήλ? Η Σαμάρια. Και ποια είναι η αιτία της ειδωλολατρείας στους ιερούς τόπους του Ιούδα? Η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστρέψω τη Σαμάρια. Θα κυλήσω στην πεδιάδα τα λιθάρια της και θα απογυμνώσω τα θεμέλιά της. Έτσι θα τη μεταβάλω σε τόπο όπου αμπέλια θα φυτεύονται. Όλα τα γλυπτά της θα συντριφτούν και όλα τα αφιερώματά της στις φλόγες θα ριχτούν. Θα εξαφανίσω όλα της τα είδωλα, γιατί με χρήματα πορνείας αποκτήθηκαν και για αντάλλαγμα πορνείας θα ξοδευτούνε πάλι. Η Ιερουσαλήμ θα τιμωρηθεί κι αυτή. Για τούτο θα θρηνήσω και θα κλάψω. Ξυπόλυτος θα περπατήσω και γυμνώ σαν τα τσακάλια θα θρηνήσω. Θα κλάψω σαν τις τουρθοκαμήλους. Θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές της Σαμάριας, αλλά παρόμοια θα τιμωρηθεί και ο Ιούδας. Θα φτάσει η καταστροφή ως της Ιερουσαλήμ τις πύλες όπου ο λαός μου κατοικεί. Τέτοιες ειδήσεις ας μη φτάσουνε στη Γάθ. Συγκρατήστε το κλάμα σας. Κάτοικοι της Βεθαφρά, κυλιστείτε στο χώμα. Ντροπιασμένοι στην αιχμαλωσία, βαδίστε κάτοικοι της Σαφύρ. Δεν τολμούν να βγουν από την πόλη τους οι κάτοικοι της Σαανάν. Θρύνω στην Βεθέζελ. Δεν είναι τόπος πια εκεί να καταφύγετε. Τρέμουν για τα αγαθά τους στις μαρόμοι κάτοικοι, γιατί η καταστροφή που στέλνει ο Κύριος έφτασε στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ζέψτε τις άμαξες στα λογά σας, κάτοικοι της Λαχής, και φύγετε. Από την πόλη σας άρχισε η αμαρτία της Ιερουσαλήμ. Μπορεί κανείς να δει στην πόλη σας σανταρσία στα σημάδια. Γι' αυτό, λαέ του Ιούδα, πρέπει να εγκαταλείψετε τη Μορέσεθ Γάθ. Για πάντα αποχαιρετήστε την. Η πόλη της Αχσίβ δεν θα προσφέρει πια καμιά βοήθεια στους βασιλιάδες του Ισραήλ. Σε νέο κατακτητή ο Κύριος θα σας παραδώσει πάλι κάτοικοι της Μαρεσά. Οι ηγέτες του Ισραήλ θα αναγκαστούν στο σπήλαιο να κρυφτούν της Αδουλάμ. Ξυρίστε τα γένια σας και κόψτε τα μαλλιά σας, ώσπου να γίνει φαλακρό το κεφάλι σας καθώς του γήπα. Θρηνήστε για τα αγαπημένα σας παιδιά, γιατί μακριά σας θα οδηγηθούν στην εξορία. Μιχαίας, κεφάλαιο δεύτερο. Ο ανεπιθύμητος προφήτης. Αλίμονος εκείνους που ξαγρυπνούν στα κρεβάτια τους σχεδιάζοντας το κακό για να το πραγματοποιήσουν το πρωί. Θα το κάνουν γιατί έχουν τη δύναμη. Όταν επιθυμούν χωράφια ή σπίτια, τα αρπάζουν. Κατακλέβουν τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους και παίρνουν τις περιουσίες τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, «Έτσι σχεδιάζω κι εγώ κακό ενάντια σε ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν θα μπορέσετε να το αποφύγετε και δεν θα περπατάτε πια με το κεφάλι ψηλά. Γιατί οι καιροί που έρχονται θα είναι δύσκολοι. Εκείνη την ημέρα ο κόσμος θα σας αναφέρει σαν παράδειγμα καταστροφής και θα μιλάει για σας με το δικό σας θρήνο. Τελείως καταστραφήκαμε. Απαλωτρίωσε ο Θεός τη χώρα του λαού του. Κανείς δεν του τη δίνει πίσω. Στους κατακτητές μας μοίρασε τα χωράφια μας. Γι' αυτό, όταν η χώρα ξαναμοιραστεί, εσείς δεν πρόκειται να πάρετε μερίδιο. Δεν θα υπάρχει για σας τόπος στη συγκέντρωση του λαού του Κυρίου. Μη λες ανοησίες, μου λένε. Δεν επιτρέπεται σε έναν προφήτη να μιλάει έτσι. Τέτοια προσβολή είναι για μας αδιανόητη. Μήπως είναι καταραμένη η απόγονη του Ιακώβ? Έχασε τάχα την υπομονή του ο Κύριος μαζί μας? Τέτοια κάνει. Δεν έχει κανένα καλό λόγο για εκείνους που ζουν δίκαια. Αλλά σε εσάς, λέει ο Κύριος,
Από παλιά εναντιονόσασταν στο λαό μου. Οι άνθρωποι γυρίζουν από τον πόλεμο και ενώ πιστεύουν πως είναι ασφαλείς, εσείς αρπάζετε το πανοφόρι από την πλάτη τους. Τις γυναίκες του λαού μου τις διώχνετε από τα αγαπημένα τους στα σπίτια. Αρπάζετε από τα παιδιά τους για πάντα τον κλήρο που τιμητικά εγώ τους έχω δώσει. Εμπρός, σηκωθείτε και φύγετε στην εξορία, γιατί εδώ ησυχία δεν θα βρείτε. Με τις ανίερες πράξεις σας έχετε προκαλέσει την καταστροφή. Και η καταστροφή θα είναι σκληρή. Αν ήταν κάποιος που να λέει λόγια του αέρα, ψέματα και απάτες να προφητεύει πως θα έχετε κρασί και δυνατά ποτά σε αυθονία, αυτός θα ήταν ο προφήτης ο ανόητος που στο λαό αυτόν ταιριάζει. Θα συναθρήσω εγώ όλους μαζί τους απόγονους του Ιακώβ και όλο θα συνενώσω το υπόλοιπο του λαού του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί καθώς τα πρόβατα που στο μαντρί γυρίζουν. Σαν το κοπάδι που γεμίζει το βοσκό τοπό του, έτσι και η χώρα σας θα ξαναγεμίσει πλήθος λαό. Ένας δυνατός ήρωας θα τους οδηγεί και θα ανοίγει το δρόμο. Με αυτόν θα περάσουν την πύλη και θα βγουν έξω. Ο Κύριος είναι αυτός ο ήρωας, ο βασιλιάς τους. Αυτός θα προπορεύεται μπροστά τους. Μιχαίας, κεφάλαιο τρίτο. Προφητεία εναντίον των αρχόντων. Ακούστε αρχηγοί και άρχοντες του Ισραήλ. Δεν είναι έργο δικό σας να γνωρίζετε το δίκαιο. Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Φέρεστε στο λαό μου σαν να ήταν ζώα που τα πάνε για σφαγή. Τους γδέρνετε και παίρνετε το δέρμα τους και ξεκολλάτε τις σάρκες από τα κόκαλά τους. Τρέφεστε με τις σάρκες του λαού μου, τους κάνετε κομμάτια σαν να ήταν κρέας για τη χύτρα. Με αυτόν τον τρόπο κακομεταχειρίζεστε το λαό μου. Αλλά θα έρθει καιρός που θα φωνάζετε στον Κύριο και αυτός δεν θα σας απαντάει. Θα κρύψει από σας το πρόσωπό του, γιατί η συμπεριφορά σας ήταν κακή. Προφητεία εναντίον των ψευδοπροφητών. Οι προφήτες που παραπλανούν το λαό μου υπόσχονται ειρήνη σε εκείνους που τους δίνουν πλούσια τροφή, αλλά απειλούν με πόλεμο αυτούς που τίποτα δεν τους προσφέρουν. Γι' αυτό, σε τούτους τους προφήτες ο Κύριος λέει: «Τέρμα λοιπόν οι προβλέψεις. Η νύχτα θα πέσει πάνω σας, προφήτες. Τέρμα οι προφητείες. Σκοτάδι θα σας περιβάλλει, όπως μετά το ηλιοβασίλεμα. Δεν θα λαβαίνετε απάντηση από μένα. Κι έτσι θα ντροπιαστείτε εσείς οι οραματιστές και οι χρησμοδοί θα διαψευστείτε. Δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε. Εγώ όμως είμαι γεμάτος δύναμη. Μαζί μου είναι το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό έχω το θάρρος να υποστηρίζω το δίκαιο και να φωνάζω στους απογόνους του Ιακώβ την ασέβειά τους και την αμαρτία τους». Πρόρηση της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Ακούστε αρχηγοί και άρχοντες του Ισραήλ που αποστρέφεστε το δίκαιο και διαστρέφετε το σωστό, εσείς που χτίζετε την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, πάνω σε αίματα και αδικίες. Οι άρχοντες δωροδοκούνται όταν δικάζουν, οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή και οι προφήτες προφητεύουν με αμοιβή. Κι ύστερα από όλα αυτά τολμούν και λένε: «Ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κακό». Γι' αυτό, εξαιτίας ασυσιών θα οργωθεί σαν χωράφι. Η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους. Μιχαίας, κεφάλαιο τέταρτο. Η Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσα ειρήνης. Θα έρθουνε μέρες που το όρος του ναού θα κυριαρχεί πάνω στα βουνά, ψηλότερο από όλα τα άλλα. Εκεί θα σειραίουν οι λαοί. Εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά. Εμπρός θα λένε: «Ας ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει για να τον ακολουθούμε». Γιατί απ' τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο λόγος του Κυρίου. Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς. Το δίκαιο θα αποδώσει σε έθνη δυνατά και μακρινά. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος το άλλο ενάντια και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν. Αλλά θα κάθεται καθένας κάτω από την κλιματαριά του και κάτω από τη σικιά του, χωρίς κανείς να τον τρομάζει. Ο Κύριος του σύμπαντος τα είπε αυτά. Καθένα από τα άλλα έθνη υπακούει στο δικό του Θεό,
ενώ εμείς οι Ισραηλίτες ακολουθούμε τον Κύριο που είναι ο Θεός μας, και αυτό θα κάνουμε για πάντα. Ο Κύριος Βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος λέει: «Θα έρθει μια μέρα που θα μαζέψω τα πρόβατα του κοπαδιού μου, τα ανάπηρα και τα παραπλανημένα. Εγώ τους έφερα δυστυχία, αλλά θα κάνω τα ανάπηρα υπόλοιπο και τα αδύναμα ισχυρό λαό. Εγώ ο Κύριος θα βασιλεύω σε αυτούς από το όρος Σιών, από τώρα και για πάντα. Και σε σένα πύργε που το πίμνιο προστατεύεις, ψηλέ βράχε της Σιών, θα ξαναγυρίσει η εξουσία όπως παλιά. Η πόλη της Ιερουσαλήμ θα ξαναγίνει πρωτεύουσα του βασιλείου. Τώρα όμως γιατί κραυγάζεις τόσο δυνατά, Ιερουσαλήμ? Δεν έχεις πια βασιλιά? Δεν υπάρχει πια σύμβουλος? Γιατί κυλοπονάς σαν ετοιμόγενη γυναίκα? Στριφογύρνα και βόγκα, πόλη της Ιερουσαλήμ, καθώς η ετοιμόγενη. Γιατί τώρα θα αναγκαστείς να βγεις από την πόλη και στα χωράφια να κατασκηνώσεις, και τελικά θα πας μακριά, στη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε λυτρώσω εγώ από την εξουσία των εχθρών σου. Δοκιμασία και λύτρωση της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος λέει: «Συνάχθηκαν έθνη πολλά τώρα εναντίον σου, Ιερουσαλήμ, που θέλουν τον Άγιο τόπο σου να βεβηλώσουν και με την καταστροφή σου να χαρούν. Αλλά τα σχέδιά μου δεν τα γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις μου, που είναι να τους συγκεντρώσω σαν τα δεμάτια στο αλώνι για να τους αλωνίσω. Σήκω και αλώνιζε, Ιερουσαλήμ, γιατί εγώ θα σε κάνω δυνατή σαν τάβρο με σιδερένια κέρατα και χάλκινες οπλές, για να ποδοπατήσεις πολλούς λαούς, για να αφιερώσεις τα πλούσια λαφυρά τους και τα υπάρχοντά τους σε μένα τον Κύριο του Σύμπαντος». Ο Θεός υπόσχεται σωτηρία από τη Βηθλέμ. Ο Κύριος λέει: «Κλάψε και ξέσκισε τις άρκες σου, πολύ ορκημένη πόλη. Οι εχθροί σε έχουν περικυκλώσει. Τον αρχηγό του Ισραήλ θα τον χτυπήσουν με ραβδί στο πρόσωπο». Μιχαίας, κεφάλαιο 5. «Αλλά από σένα, Βηθλέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ. Η καταγωγή του είναι πολύ παλιά. Ανάγεται στις αρχαίες μέρες. Εγώ, ο Κύριος, θα παραδώσω το λαό μου στους εχθρούς του, ως ότου μια γυναίκα γεννήσει το αναμενόμενο παιδί. Τότε αυτοί που θα ζουν ακόμα στην αιχμαλωσία θα επιστρέψουν και θα ενωθούν με τους άλλους Ισραηλίτες. Όταν έρθει εκείνος, θα τους οδηγήσει και θα τους προστατέψει με τη δύναμή μου, με τη μεγαλειώδη παρουσία του ίδιου του Θεού του. Θα ζήσουν με ασφάλεια, γιατί όλοι οι λαοί της γης θα αναγνωρίσουν τη μεγαλοσύνη του. Αυτός θα φέρει την ειρήνη». Η πτώση της Ασσυρίας. Όταν έρθουν οι Ασσύριοι στη χώρα μας και την καταπατήσουν, τότε θα ξεσηκώσουμε εναντίον τους πολλούς αρχηγούς και άρχοντες. Αυτοί θα κατακτήσουν με τα όπλα την Ασσυρία, την χώρα των απογόνων του Νεμρόδ. Αν οι Ασσύριοι τολμήσουν να έρθουν στη χώρα μας για να παραβιάσουν τα σύνορά μας, τότε ο βασιλιάς μας θα μας σώσει. Το υπόλοιπο του Ισραήλ ανάμεσα στα έθνη. Το υπόλοιπο των απογόνων του Ιακώβ είναι διασπαρμένο ανάμεσα σε πολλούς λαούς, καθώς δροσιά από τον Κύριο, καθώς βροχή απάνω στο χορτάρι. Δεν στηρίζει την ελπίδα του στους ανθρώπους και τίποτα δεν περιμένει από αυτούς. Το υπόλοιπο των απογόνων του Ιακώβ είναι ανάμεσα σε πολλά έθνη, όπως ένα λιοντάρι ανάμεσα στο δάσος στα θεριά, σαν ένα λιονταρόπουλο ανάμεσα σε κοπάδι προβάτων. Όπου περνάει, αρπάζει και ξεσκίζει. Κανένας δεν μπορεί τη λία του να του πάρει. Το χέρι σου ύψωσε, Ισραήλ, ενάντια στους εχθρούς σου που σε καταπιέζουν, και αφάνισέ τους. Ο Κύριος απομακρύνει τα ανθρώπινα στηρίγματα. Ο Κύριος όμως λέει: «Θα έρθει μια μέρα που θα εξαφανίσω τα λογά σας, θα καταστρέψω τις πολεμικές σας άμαξες, θα καταστρέψω τις πολιτείες της χώρας σας και θα γκρεμίσω όλα τα οχυρά σας. Θα εξαφανίσω τους μάγους σας και τα μαγικά τους. Θα καταστρέψω τα ειδωλά σας, τις πέτρινες και τις ξύλινες λατρευτικές σας στήλες. Θα πάψετε να προσκυνάτε τα κατασκευάσματά σας. Θα καταστρέψω και τις πόλεις σας. Και τα έθνη που δεν με υπακούν θα δοκιμάσουν το μεγάλο μου θυμό». Μιχαίας, κεφάλαιο 6.
οι κατηγορίες του Θεού εναντίον του λαού του. Ακούστε τι με πρόσταξε ο Κύριος. Σήκω να υποστηρίξεις την υπόθεσή μου και μάρτυρες σας είναι οι λόφοι και τα βουνά. Ακούστε λοιπόν εσείς βουνά και εσείς αιώνια της γης θεμέλια τη διαφορά που έχει ο Κύριος με το λαό του τον Ισραήλ. Για τη διαφορά αυτή θα τον σύρει σε δίκη. Τι σου έκανα, λαέ μου, ρωτάει ο Κύριος. Σου ζήτησα πάρα πολλά. Απάντησέ μου. Δεν σε ελευθέρωσα εγώ από της Αιγύπτου τη σκλαβιά? Δεν σου έδωσα το Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ για να σε οδηγήσουν? Θυμήσου, λαέ μου, τι σχεδίαζε εναντίον σου ο Βαλάκ, βασιλιάς της Μωάβ, και τι υποχρεώθηκε να του απαντήσει ο Βαλαάμ, γιος του Βεόρ. Θυμήσου πως πέρασε στον Ιορδάνη από τη Σιτήμ ως τα Γάλγαλα. Τότε θα αναγνωρίσεις τις αποδείξεις της πιστότητάς μου. Οι απαιτήσεις του Θεού από το λαό του. Αναρωτιέστε, τι πρέπει τάχα να προσφέρουμε στον Κύριο όταν θα έρθουμε να προσκυνήσουμε τον ύψιστο Θεό? Να του προσφέρουμε χρονιάρικα μοσχάρια για ολοκαύτωμα? Ευχαριστιέται ο Κύριος με χιλιάδες κρυάρια και με μυριάδες ποτάμια λάδι? Να του προσφέρουμε τα πρωτότοκά μας για να συγχωρηθούν οι ανομίες και οι αμαρτίες μας? Ο Κύριος σας δίδαξε τι είναι καλό και τι απαιτεί από σας. Πράξτε το δίκαιο. Δείξτε αγάπη. Ακολουθήστε το Θεό σας πρόθυμο. Τιμωρία για την ανομία της Σαμάριας. Ακούστε, φωνάζει ο Κύριος στην πόλη. Όποιος είναι συνετός, τον Κύριο σέβεται. Ακούστε ποιο είδος τιμωρίας ο Κύριος αποφάσισε για σας. Για πόσο ακόμα οι ασεβείς στα σπίτια τους θα συγκεντρώνουν τους θησαυρούς που απόκτησαν με απάτη, λέει ο Κύριος. Για πόσο ακόμα θα χρησιμοποιούν μέτρα λειψά που εγώ τα απεχθάνομαι. Μπορώ μια πόλη να τη συγχωρήσω, όπου οι έμποροι με πλάστιγκες λειψές ζυγίζουνε και χρησιμοποιούνε ζύγια ψεύτικα? Όταν οι πλούσιοι τους φτωχούς εκμεταλλεύονται και οι κατοικοί της ψεύδονται και εξαπατούν. Γι' αυτό έχω αρχίσει να σας χτυπώ, να σας ερημώνω εξαιτίας της αμαρτίας σας. Θα τρώτε μα δεν θα χορταίνετε. Η πείνα πάντοτε θα σας βασανίζει. Θα προσπαθείτε τα αγαθά σας να τα μεταφέρετε σε μέρος ασφαλές, αλλά δεν θα μπορείτε να τα φυλάξετε. Ακόμα κι αν τα ασφαλίσετε, εγώ με πόλεμο θα σας τα καταστρέψω. Θα σπέρνετε, μα δεν θα θερίζετε. Λάδι θα κάνετε, μα δεν θα το χρησιμοποιείτε. Στα φύλλα θα πατάτε, μα δεν θα πίνετε κρασί. Πρόθυμα ακολουθήσατε το κακό παράδειγμα του βασιλιά Αμρί και του Αχαάβ, του γιού του, και όλης της δυναστείας τους. Μιμηθήκατε τα έργα τους. Γι' αυτό θα ερημώσω και την πόλη σας και σας. Όλοι γεμάτοι φρίκη θα σας δείχνουν με το δάχτυλο και τα έθνη θα σας περιφρονούν. Μιχαίας, κεφάλαιο 7. Θρήνος του προφήτη. Αλίμονο σε μένα. Μοιάζομαι εκείνον που ύστερα από τη συγκομιδή ψάχνει να βρει κάτι να φάει μέσα στα μπέλια. Δεν έχει απομείνει ούτε ρόγα. Ένας καρπός που πεθύμησα να φάω. Ούτε ένας δεν υπάρχει τίμιος στη χώρα, ούτε ένας το Θεό να είναι πιστός. Παραμονεύουν όλοι τους να κάνουν φωνικό. Ο ένας τον άλλο κοιτάει να παγιδέψει. Είναι όλοι τους ειδικευμένοι στο κακό. Ο ηγεμόνας απαιτεί αυξημένους φόρους. Δωροδοκείται να δικάσει ο δικαστής και ο ισχυρός ζητάει με πονηριά να ικανοποιήσει την απληστία του. Έτσι, όλοι μαζί έχουν διαστρέψει το δίκαιο. Ο πιο καλός ανάμεσά τους και ο πιο τίμιος είναι και από τα καθόβατα πιο βλαβερός. Η μέρα της τιμωρίας σας έρχεται. Η μέρα που οι προφήτες σας έχουν αναγγείλει. Τότε σε αμηχανία θα βρεθείτε. Μην εμπιστεύεστε το γειτονά σας ούτε το φίλο σας. Ακόμα και στη γυναίκα που αγαπάτε προσέξτε τι θα πείτε. Έχετε φτάσει στο σημείο να περιφρονεί ο γιος τον ίδιο τον πατέρα του. Η κόρη ενάντια στη μάνα της να επαναστατεί. Η νύφη ενάντια στην πεθερά της. Και εχθροί του ανθρώπου να είναι του σπιτιού του οι άνθρωποι. Εγώ όμως στον Κύριο αποβλέπω. Ελπίζω στο Θεό που θα με σώσει. Θα με ακούσει ο Θεός μου. Παρηγοριά στον τιμωρημένο λαό. Εχθροί του λαού μου μην είσαστε χερέκακοι. Πέσαμε αλλά θα σηκωθούμε.
Καθόμαστε μες στο σκοτάδι, αλλά ο Κύριος είναι για μας το φως. Πρέπει να υπομείνουμε το θυμό του Κυρίου, γιατί έχουμε αμαρτήσει εναντίον του. Αλλά και πάλι θα αναλάβει την υπεράσπισή μας και θα αποκαταστήσει το δίκιο μας. Θα μας οδηγήσει στο φως και τότε θα δούμε ότι μας έσωσε. Οι εχθροί μας θα το δουν αυτό και θα ντροπιαστούν. Μας κορόιδευαν και μας έλεγαν: «Πού είναι τώρα ο Κύριος ο Θεός σας?» Τώρα όμως εμείς θα δούμε και θα απολαύσουμε την ήττα τους. Θα ποδοπατηθούν στο δρόμο σαν τη λάσπη. Η μέρα έρχεται που θα ξαναχτιστούν τα τείχη σας. Τη μέρα εκείνη θα επεκταθούν τα σύνορά σας. Τη μέρα εκείνη θα επιστρέψουν κοντά σας οι συμπατριώτες σας από παντού. Από την Ασσυρία ως την Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο ως τον ποταμό Εφράτη. Από τη μια ως την άλλη θάλασσα. Και από το ένα βουνό ίσα με το άλλο. Η γη όμως η υπόλοιπη θα ερημωθεί εξαιτίας των κακών έργων που έπραξαν οι κάτοικοί της. Προσευχή για την αποκατάσταση του Ισραήλ. Πείμενε Κύριε το λαό σου με το ραβδί σου. Τα πρόβατά σου που απομονωμένα ζουν σε τόπο άγωνο, ενώ τριγύρω τους υπάρχει έφορη γη. Και πάλι στη Γαλαάδ και στη Βασάν βοσκησέ τα, καθώς τα χρόνια τα παλιά. Θαύματα για μας κάνε και πάλι, όπως τότε που βγήκες μαζί μας από την Αίγυπτο. Τα έθνη ας δουν και ας ντροπιαστούν παρόλοι τους τη δύναμη. Ας μείνουν άφωνοι και βρόντιτοι. Ας σέρνονται στη γη και ας τρώνε χώμα σαν το φίδι. Έντρομοι ας βγαίνουν έξω από τα ταμπούρια τους, σε σένα Κύριε Θεέ μας για να έρθουν γεμάτοι δέος και φόβο. Ποιος άλλος Θεός είναι σαν και σένα, που συγχωρεί την ανομία και παραβλέπει την ασέβεια, όπως εσύ στο λαό σου που έχει επιζήσει? Το θυμό σου δεν τον κρατάς για πάντα, αλλά σε ευχαριστεί να δείχνεις την αγάπη σου. Και πάλι θα μας πλαχνιστείς και θα ποδοπατήσεις τις ανομίες μας. Στη θάλασσα στα βάθη θα ρίξεις όλες μας τις αμαρτίες. Δείξε πιστότητα και αγάπη σε εμάς, τους απογόνους του Αβραάμ και του Ιακώβ, όπως ορκίστηκε στους προγόνους μας από τον πολύ παλιό καιρό.